Την πίτα του για το 2023 έκοψε ο Ποσειδώνας σε μια ιστορική βραδιά αφού έγινε στο σπίτι του. Ο Ποσειδώνας στέκεται στα πόδια του, έχει μια καλή διοίκηση, έχει ένα πρόεδρο, έχει υλικό. Άρα αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε εμείς είναι υγεία, επιτυχίες. Και για τον αθλητισμό αλλά και για τον πρωταθλητισμό, αυτά τα σωματεία ειδικά τα οποία έρχονται μέσα από το λαό και μέσα από τις λαϊκές δυνάμεις να στηριχτούν. Και δίνει και μια ευκαιρία σε μικρά παιδιά να αλλάξουν δρόμο, να αλλάξουν τη ζωή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα και καλή υγεία στους αθλητές. Σίγουρα, ο πατέρα μου προπονητής, ο αδερφός μου παίκτης. Πρώτη φορά ο Ποσειδώνας μετά από 70 χρόνια ιστορίας καταφέρνει με τη βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν και σήμερα εμείς απολαμβάνουμε αυτό την προσπάθειά τους να κόψουμε πίτα για πρώτη φορά στο σπίτι του Ποσειδώνα, πραγματικά. Ναι, είναι μοναδική μέρα. Ο Ποσειδώνας, επειδή είναι και ένας φίλος μου πολύ παλιός, ο Μιχάλης Τζιράκης, ο οποίος ήταν από τις πατέλες, έπαιξε ποδόσφαιρο, έπαιξε στην ΑΕΚ σε μεγάλη κατηγορία και έμαθα ότι συνετέλεσε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό, όπως και οι άλλοι άνθρωποι, ο κύριος Βλαχάκης, ο πρόεδρος της ομάδας και όλοι αυτοί που είναι εδώ. Βλέπετε, είναι μαζεμένος πολλής κόσμος που αύριο θα φέρει τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Πρέπει να γίνονται έργα πολύ σημαντικά. Στα ανατολικά προάστια, 30.000 κάτοικοι δεν έχουν γήπεδο να αθληθούν οι ομάδες που ουσιαστικά δίνουν ζωή στον αθλητισμό της χώρας. Απ' τη μια πλευρά το Μητρό, απ' την άλλη πλευρά τα γήπεδα. Στο τέλος, τα παιδιά μας θα τα μαζεύουμε από εκεί που δεν θέλει κανένας άνθρωπος να σκέφτεται.